Κυρίες και κύριοι, είναι φανερό ότι μετά από τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου δεν έχουν απλώς την έγκριση, την υπογραφή μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υφυπουργός χθες στο συμπέρασμά του ήταν σαφής, ξεκάθαρος και νομίζω σωστό είναι ότι αυτό που είπε δηλαδή, και το διαβάζω ακριβώς, υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων ότι νομοσχέδια τα οποία φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση έχουν σαν βασικό στόχο τη θωράκιση των τραπεζών. Και έτσι είναι. Συμφωνούμε. Βέβαια, εμείς συμφωνούμε με την έννοια ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέει το ΚΚΕ. Ποιοι συμφωνούν με αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Είναι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία τι λέει στο υπόμνημά της? Ότι χαιρετίζει τις εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες θωρακίζουν ακόμα περισσότερο το τραπεζικό σύστημα, που αποβλέπουν στην ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων να απορροφούν ζημιές, καθώς και τις και ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης σε περίοδους κρίσεων. Νομίζω είναι σαφής. Δεν θα μπορούσε βέβαια να μην δηλώσουν την συμφωνία τους τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αφού προφανώς αυτούς εξυπηρετεί πρωτίστως. Είναι οι κρίκοι, είναι οι γέφυρες στη διευκόλυνση που παρέχει το αστικό κράτος στο μεγάλο κεφάλαιο και σε περίοδους κρίσεων και σε περίοδους ανάπτυξης. Αποκαλυπτική, επιτρέψτε μου, ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΟΤΟΕ, που έδειξε την ευθυγράμμιση της διοίκησής της. Ξέρετε, μια διοίκηση με ολίγων από Πάσκε, από ΔΑΚΕ, από ΣΥΡΙΖΑ, ΕΑΚ, με τους αντεργατικούς και αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των τραπεζιτών, αναμασώντας τα ίδια επιχειρήματα με αυτά της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, του τραπεζικού κεφαλαίου, ότι το τραπεζικό σύστημα μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Και το κεφάλαιο και τις μικρές επιχειρήσεις, την αγορά και την κοινωνία, όλους μαζί. Κουβέντα για τις απολύσεις των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, για τους πληστηριασμούς, για τις κατασχέσεις, για τους εκβιασμούς. Δεν είναι τυχαίο πως οι αστικοί σχεδιασμοί είναι κοινοί. Και όλα τα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν με τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος. Που θωράκιση του τραπεζικού συστήματος σημαίνει θωράκιση, ενίσχυση του κεφαλαίου. Που παράλληλα αυτό σημαίνει ότι ο λαός θα κληθεί να πληρώσει και την κρίση τους και την ευημερία τους μέσα από νέες ανακεφαλαιοποιήσεις, μέσα από νέα προκλητικά κίνητρα. Οι ισχυρισμοί ότι υπάρχει λύση που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις τράπεζες και το λαό είναι αστείοι και προσκρούν στην οικονομική πραγματικότητα που επιβάλλει κάποιος να πληρώσει. Οι απαντήσεις τελικά είναι δύο. Η μία λέει να πληρώσει ο λαός και η άλλη είναι να πληρώσει το κεφάλαιο. Δεν γίνεται και οι δύο ζημιωμένοι και οι δύο ευνοημένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας υποτίθεται κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ανακαλύπτει αντιφάσεις στην τακτική της συστηματικής στήριξης των τραπεζών σε σχέση με την τάχα λειψή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για μια εντελώς επιφανειακού χαρακτήρα κριτική, η οποία όχι μόνο δεν αμφισβητεί την ουσία της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, άλλωστε που την καταλαβαίνω ψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, αλλά στην ουσία προβάλλει ξεπερασμένες δοξασίες της πολιτικής οικονομίας των αστών για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η οικονομική κρίση δεν προήλθε επειδή οι επιχειρήσεις έμειναν απορρευστό, αλλά εξαιτία της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων. Είναι τουλάχιστον πρόκληση να μιλάει κάποιος στις μέρες μας για πρόβλημα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, όταν όλα τα μέτρα και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι η αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Η ανεργία κρυφή, φανερή, τα συνεχόμενα οικονομικά φορολογικά κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση και σήμερα,
με την κατεύθυνση πακτολούδης εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην πράσινη οικονομία, όπως λέει, και στην ψηφιακή οικονομία. Λες και με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσει η τσέπη του εργαζόμενου ή θα λύσει τα χρόνια δυσβάσταχα τα προβλήματα ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών των κομμάτων. Δηλαδή ο λύκος τώρα καλύτερα φυλάξει τα πρόβατα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν σήμερα άλλο δρόμο, κατά την άποψή μας. Δεν πρέπει να παρασυρθούν από λύσεις που τους εγκλωβίζουν στο στρατόπεδο του εχθρού. Να το πω έτσι απλά για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει από καμιά διαχειριστική εκδοχή που μεταφέρει τα βάρη σε αυτόν. Μόνο ως κοροϊδία και εξαπάτηση μπορεί να ακούγεται στα αυτιά χιλιάδων βιοπαλαιστών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων που δουλεύουν για να ζήσουν στην κυριολεξία. Η αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος στοχοποιεί τη μεσαία τάξη και ποιος αποκαθιστά τις αδικίες σε βάρος της, μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκλειφθεί. Η μόνη λύση προς όφελος των εργαζομένων είναι να πληρώσουν τα βάρη της κρίσης οι τράπεζες, το μεγάλο κεφάλαιο και το κράτος τους. Με ταυτόχρονη μεταφορά των φορολογικών λαών στο μεγάλο κεφάλαιο, το μοναδικό κερδισμένο από την κρίση και από την κρίση και από την ανάπτυξη. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι να αρνηθούν να πληρώσουν τα βάρη της κρίσης με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμεσο, με τη φορολογία, τους πληστηριασμούς, τους εκβιασμούς για την αποπληρωμή των δανείων. Να βάλει ως κόκκινη γραμμή να αρνηθεί οποιοδήποτε εκβιαστικό δίλημα του τύπου πληστηριασμός ή απομίζηση, οποιαδήποτε στήριξη των τραπεζών και να απαιτήσει να πληρώσει την κρίση το μεγάλο κεφάλαιο. Σε αυτόν τον δρόμο καλεί τους εργαζόμενους στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να παλέψουν για να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης των λαϊκών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όπως αυτά αποτυπώνονται στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ επανειλημμένα στη Βουλή, τις προτάσεις που έχουν καταθέσει πάνω από 500 σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στη χώρα μας, να καταδικάσουν κάθε σχέδιο νέα στήριξη των τραπεζών, να αντισταθούν σε κάθε πληστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Πριν απ' όλα οι εργαζόμενοι στο τραπεζικό σύστημα που απειλούνται και είναι ήδη σε εξέλιξη μείωση του προσωπικού μέσω εθελούσιων εξόδων, που πρακτικά σημαίνει απολύσεις αλλά και αποσχίσεις κλάδων και μεταβιβάσεις εργαζομένων σε άλλες εταιρείες. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που στη Βουλή και στην Ευρωβουλή έχει καταθέσει αλλεπάλληλες ερωτήσεις και τροπολογίες για τη διασφάλιση των εργαζομένων και της δουλειάς τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και φυσικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζουν αδιάφοροι γύρω από αυτές τις προτάσεις, που δείχνει τι? Δείχνει μια στρατηγική σύμπλευση, μια στρατηγική σύμπλευση που ουσιαστικά ευνοεί το τραπεζικό κεφάλαιο και αποδεικνύεται άλλωστε και από το νομοθετικό και από το κοινοβουλευτικό έργο όλων των τελευταίων κυβερνήσεων. Μαζί τα κόμματα του κεφαλαίου ψήφισαν όλα αυτά τα χρόνια τους νόμους για τη στήριξη των τραπεζών, μαζί αφαίρεσαν το δικαίωμα των εργαζομένων σε σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Μέσα στα χρόνια της κρίσης ιδίως έχουν αυγατήσει οι νόμοι που ελαχιστοποιούν τις εργασιακές σχέσεις, έχουν απελευθερωθεί οι μαζικές απολύσεις, έχουν καταργηθεί ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το ωράριο, η προστασία της μητρότητας. Χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν στις τράπεζες με τέτοιου είδους καθεστώς. Αυτά δεν είναι τα μέτρα, αυτά δεν είναι οι πολιτικές σας που υλοποιήσατε, τις υλοποίησε κάποιος τρίτος για να γνωρίζουμε? Πρόκειται λοιπόν για εμβληματική απόδειξη ότι η υπερπατησιά του κεφαλαίου και αυτή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων όχι μόνο δεν ταιριάζει, αλλά είναι και σε δρόμους αντίθετους. Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι την ανίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Γιατί πρέπει να τροφοδοτηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που προφανώς έχει το δικό της ταξικό πρόσημο. Δεν υπάρχει ουδέτερη ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη για τους λίγους ή ανάπτυξη για τους πολλούς. Στον καπιταλισμό είναι ανάπτυξη για τους λίγους. Είναι φανερό. Η ανάπτυξη λοιπόν που φέρει το κεφάλαιο είναι κόντρα και ενάντια σε αυτά τα συμφέροντα. Ο αγώνας των εργαζομένων ενάντια σε πληστηριασμούς, όπως ενάντια στο επικείμενο νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου, για τη 10ωρη απλήρωτη εργασία,
ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και ενάντια σε όλα τα προβλήματα που έχουν, που σηκώνουν στην πλάτη τους τα εργατικά λαϊκά στρώματα, πρέπει να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο και είναι η άρχουσα τάξη η οποία ζητά νέες θυσίες των κοινωνικών αναγκών για να αυξήσει τα κέρδη της. Ο αγώνας αυτός μπορεί και πρέπει να φέρει μαχητικά στο προσκήνιο την απέτηση να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες του λαού, όπως το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στη σύγχρονη και ασφαλή κατοικία. Και οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά και θα οργανώσουν και οργανώνουν αυτόν τον αγώνα για τα συμφέροντά του. Καλούμε λοιπόν το λαό, μαζικά, αποφασιστικά οργανωμένα, να μην αφήσει κανένα σπίτι, σε κανένα χέρι τραπεζίτη, να αντιπαλέψει όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του κεφαλαίου και να δυναμώσει το ταξικό κίνημα και να ενισχύσει παντού τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας που παλεύει στο πλευρό της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων για την πραγματική λύτρωση. Και αυτή η πραγματική λύτρωση αργά ή γρήγορα θα έρθει, γιατί θα είναι λαϊκή απέτηση για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ.